είναι κοντά μας και παρόν βέβαια παντού σε όλα τα μέτωπα. Και έτσι φεύγει το 112 τώρα, κύριε Αυγερινέ. Προσωπικής αφήνες Ιπποκράτειο, Κρυονέρι, υπεγράφει τώρα από εμένα και για το Καπανδρίκι. Επομένως, μας λέτε τώρα, μας ανακοινώνετε ότι μέσω του 112 έχετε συνεννοηθεί και με την Πυροσβεστική και την Πολιτική Προστασία, θα φύγει μήνυμα για να εκενωθούν Άγιος Στέφανος, Καπανδρίτη, Πολυδέντρη. Σωστά. Πολυδέντρη. Αυτά είναι απόφαση δική μας κατόπιν εισήγηση της Πυροσβεστικής. Μάλιστα. Το 112 είναι από την Πολιτική Προστασία, κανονικά από την Κεντρική, από τον κύριο Χαρδάκη. Ναι, αυτή είναι η διαδικασία εκένωση. Πρέπει να πάρουν μήνυμα από το 112. Επομένως, υπάρχει επίσημη απόφαση της περιφέρειας να εκενωθούν Άγιος Στέφανος, Καπανδρίτη, Πολυδέντρη. Να εκενωθούν ακριβώς, να γίνει οργανωμένη απομάκρυνση των κατοίκων. Με βάση την ενημέρωση που έχετε, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, πόσο κοντά είναι η φωτιά, γιατί έχει περάσει σε αρκετά σημεία της Εθνικής. Το Καπαδρίτη είναι απέναντι από τις Αφίδνες, ο Άγιος Στέφανος είναι απέναντι από το Κρυονέρι, πολύ πιο κάτω. Πόσο είμαστε κοντά είναι η φωτιά. Εκεί. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι η φωτιά είναι αρκετά κοντά, αλλά η Πυροσβεστική καταβάλει υπεράνθρωπες προσπάθειες. Ναι. Πλέον και ο στρατός έχει πάει μηχανήματα να δημιουργηθούν κάποιες ζώνες. Ελπίζουμε ότι θα τα καταφέρουμε να σταματήσουμε τη φωτιά σε κάποιο σημείο. Δεν μπορώ να σας δώσω λεπτομέρειες πάνω σε αυτό. Το χειρίζεται το θέμα αποκλειστικά. Επομένως, είναι προληπτική εκένωση, μας λέτε. Προληπτική πάντα. Εμείς φροντίζουμε για την προληπτική του κατοίκου. Μας ενδιαφέρει η προστασία των πολιτών πρώτα, πάνω απ' όλα για τη ζωή τους και μετά όλα τα υπόλοιπα. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Αυγερινέ, την Περιφερειάρχη της Αττικής. Πάμε στη Μαρία Βούσουλα, στις Αφίδνες. Μαρία.